Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε το Space Cadets, το Away Missions, το οποίο το παραλάβαμε από το Kickstarter, είναι εντελώς καινούριο, είναι από τη Stronghold Games. Δεν έχει, ενώ είναι Space Cadets, δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια της σειράς Space Cadets, αυτό είναι standalone καθαρά. Είναι παιχνίδι με μινιατούρες και έχει τη μορφή του, ας το πούμε, dungeon crawler, αν και εκτελήσεται στο διάστημα, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με Boondroomy. Στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, εδώ όπως έχουμε φτιάξει τα tiles που θα εξερευνήσουμε, είμαστε σε ένα διαστημόπλιο που έχει τη μορφή αυτή και θα πούμε ποιος είναι ο σκοπός της αποστολής μας. Το παιχνίδι είναι συνεργατικό, δηλαδή είμαστε εμείς οι 5 εδώ εναντίον του παιχνιδιού. Και σκοπός μας είναι να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή, η οποία είναι μία από τις 20 που περιέχονται στο κουτί και υπάρχουν και άλλες 8 σε αυτό εδώ το promotional βιβλίο. Μία από αυτές τις 8 σήμερα, που είναι η αποστολή για 2-6 παίχτες, είμαστε 5, οπότε είμαστε μια χαρά. Replayability τρελό του παιχνιδιού, γιατί έχει 20-8 αποστολές, 28, συν 4 διαφορετικά modes δυσκολίας. Από το κανονικό, Commodore mode και το καθεξής ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας. Τι γίνεται τώρα στο παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι από τα πιο εύκολα της σειράς, ας το πούμε, που έχουν να κάνουν με εξερεύνηση μπουντρουμιών και γενικά πλακιδίων. Οι κανόνες είναι απλοί και το combat είναι πολύ απλό, ωστόσο έχει κάποιες μικρολεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε πάντα, ώστε να μην υποτίθεται ρίχνουμε το παιχνίδι, έτσι, να μην το κλέβουμε εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τι γίνεται? Τα πράγματα είναι απλά. Ο κάθε παίκτης παίρνει ένα χαρακτήρα από τους διαθέσιμους 6. Εμείς έχουμε πάρει εδώ τους 5 από τους 6. Ας πούμε, εγώ έχω τον Captain Riggs, ο Χρήστος δίπλα την Τύψα, τη Χάνα και τα σχετικά. Κάθε λίγο πολύ όλοι οι χαρακτήρες μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα, εκτός από ένα special ability που έχουν και περιγράφεται στον πάτο, κάτω-κάτω δηλαδή, του πλακιδίου, ναι, του player aid. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν στο γύρο μας? Στο γύρο μας βασικός κανόνας είναι ότι πρώτα παίζουμε εμείς οι 5 και μετά κινούνται οι εξωγήινοι. Οι εξωγήινοι εδώ που είναι ο στρατός αυτός έρχονται με βάση εδώ τις κάρτες, έχουμε τους leaders, έχουμε τους Sorcerman, έχουμε τα Thrall, έχουμε, θα μας δώσει τώρα ο Χρήστος και ένα Sentinel εδώ, θα μας δώσει και ένα Bug και θα μας δώσει ένα Brain in a Jar και ένα Leech. Leech, Bug και ένα Brain in a Jar, εδώ είναι τα μυαλά και τα κάγκελα στα δοχεία, έτσι τα βάζα. Λοιπόν, έχει όντως εγκέφαλο μέσα. Ναι, έχει όντως εγκέφαλο μέσα και βγαίνει κιόλας. Είναι αυτός εδώ, δεν ξέρω αν μπορείς να ζουμάρεις. Έχει έναν εγκέφαλο μέσα, ο οποίος είναι, έτσι, υποτίθεται. Το main concept του παιχνιδιού είναι ότι οι εξωγήινοι έχουν αρχίσει και απαγάγουν κατοίκους της γης και τους μετατρέπουν σε τύπου ζόμπι, οι οποίοι δεν είναι ζόμπι ακριβώς, είναι μεν άνθρωποι αλλά είναι υποκινούμενα από τους εξωγήινους, διότι με ένα ειδικό σύρμα που φαίνεται είσαι στο crown τώρα εδώ, γιατί δεν είναι βαμμένη μινιατούρα, καθοδηγούνται από τους εξωγήινους, δηλαδή έχουν γίνει mind control, ας το πούμε, και είναι και κάποιοι άλλοι τους οποίους ο εγκέφαλος έχει τοποθετήσει σε αυτό το βάζο, έτσι, το οποίο δεν πολεμά, δεν κάνει ατάκα, ας το πούμε, αλλά δημιουργεί ένα εφέ στην περιοχή, το οποίο επηρεάζει και εμάς απαίκτες. Θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν? Κάθε παίκτης ξεκινάει. Υπάρχουν εδώ τα 5 turn orders, δηλαδή ποιος θα παίξει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Είναι ένας βασικός μηχανισμός, διότι η κάθε σειρά δεν είναι το ίδιο. Έχουμε την εξής δυνατότητα. Αν ξεκινήσω εγώ πρώτος, αναλόγως με το πώς θα τα πάω, να δούμε ποιος θα παίξει δεύτερος. Δεν είναι ότι είναι προκαθορισμένη σειρά και μετά παίζουμε και την πατήσαμε. Αναλόγως πώς εξελίσσονται τα πράγματα, μπορώ να πω να παίξω ο πρώτος και μετά ο Χρήστος, ξέρω, ο δεύτερος, και μετά αντί για τον Νίκο, ναι, θα πούμε θα παίξει τρίτος ο Χρήστος. Έτσι, γιατί αυτά γίνονται όλα ανάλογα με το πώς πηγαίνει το σενάριο, ας πούμε, και το αν πάει η μάχη να γυρίσει κατά μας, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για να επιβιώσουμε. Να πούμε ότι το παιχνίδι το κερδίζουμε αν πετύχουμε το σκοπό μας, το χάνουμε αν χάσουμε τα HP μας, που είναι τα hit points αυτά εδώ. Έστω και αν πεθάνει, ναι, ακριβώς. Έστω και ένας αν πεθάνει, χάνουμε όλοι μαζί. Οπότε δεν πειράζει, ας τους φάει αυτούς, ας φάει αυτούς τα damage και εμείς οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε. Ή αν τελειώσει το οξυγόνο μας που είναι αυτοί οι δύο μπλε κύβοι. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν δίνοντας τα turn orders στους παίχτες με τον τρόπο που είπαμε. Μετά τον πρώτο γύρο που θα είμαστε πιο εξοικειωμένοι με το τι ιδιότητες έχει ο καθένας, θα βλέπουμε ανάλογα τι μας βοηθάει να παίξουμε ποιος πρώτος κτλ. Ο παίκτης λοιπόν ξεκινάει πρώτος, θα πάρει, ας πούμε, το marker 1, θα το βάλει εδώ στο scan, στο order assigned, και καλείται να παίξει. Το player aid αυτό εδώ του χαρακτήρα που παίζω εγώ έχει τα HP, έχει τα οξυγόνα, έχει ένα IQ
το οποίο το δικό μου είναι 3, είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση ας πούμε με του Νίκου που είναι 5 ή του, όχι, του Βαγγέλη είναι 4, ο Νίκος έχει το πιο ψηλό IQ από όλους μας, έτσι. Στο παιχνίδι μόνο, ναι, ισχύει αυτό. Και εδώ έχουμε τα 3 διαθέσιμα action points, δηλαδή τις 3 διαθέσιμες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, όπου όταν ξοδεύουμε μια ενέργεια την πάμε δίπλα και υποδηλώνουμε ότι εκτελέσαμε μια ενέργεια και μας μείνουν άλλες 2. Okay. Τι μπορούμε να κάνουμε στο γύρο μας λοιπόν. Τα actions περιγράφονται όλα δίπλα. Μπορούμε να επιτεθούμε, να κινηθούμε, να ανοίξουμε ένα hatch, να κάνουμε heal στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον, αν προβλέπεται από κάποια κάρτα, έτσι. Να αναλύσουμε ένα αντικείμενο που θα βρούμε, γιατί υπάρχουν κάποια αντικείμενα που κατασκευάζονται, οπότε για να το μπορέσουμε να το δουλέψουμε, να το αναλύσουμε, γιατί είναι εξωγήινη τεχνολογία και δεν την ξέρουμε, οπότε εκεί χρειάζεται το IQ. Okay. Και μπορούμε να, subdue είναι να, στο πούμε, αυτοποβάλλω, πώς να το πούμε, να, ναι, έναν εγκέφαλο ή έναν troll. Ο εγκέφαλος είναι αυτός εδώ, στο βάζο. Τα troll θεωρούνται αυτά εδώ, είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι υποκινούνται από τους εξωγήινους, εντάξει. Και μπορούμε να κάνουμε και με εξοδεύοντας ένα action point να κάνουμε και το ταλέντο που έχει ο κάθε παίχτης, το οποίο είναι αυτό που περιγράφεται κάτω στο τέλος, special ability που περιγράφεται στο τέλος της κάρτας. Σαν free action θεωρείται να μαζέψεις ένα αντικείμενο που θα βρεις στο χάρτη, να χρησιμοποιήσεις gear, δηλαδή εξοπλισμό, και να κάνεις exchange οποιοδήποτε άτομο έχει τον εξοπλισμό σε κάποιον άλλο παίχτη ή να ανταλλάξει κυβάκια. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω 4 στην πορεία του παιχνιδιού και να μην τα χρειάζομαι τόσο και να πάω δίπλα στο Χρήστο και να του πω πάρε 2. Αρκεί να είναι στο ίδιο tile. Υπάρχουν και κάρτες που το σπάνε αυτό, που μπορείς να δώσεις. Υπάρχουν όπλα τηλεκινητικά που μπορείς να τραβήξεις ένα αντικείμενο ένα tile μακριά, να το φέρεις κοντά σου. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να πας εκεί. Εντάξει. Ένα από οξυγόνο μπορεί να δώσει και health. Όχι. Το health είναι αυστηρό. Το health δεν ανεβαίνει πάνω από το διαθέσιμο. Δηλαδή, μπορεί να έχω το 7 HP εδώ. Έχω πάντα 6. Έτσι, και αν τελειώσει, τελειώνουμε όλοι μαζί. Okay. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ, επειδή δεν θέλω να πειράξουμε το χάρτη γιατί είναι της αποστολής, πάμε εδώ λοιπόν να δούμε πώς γίνονται τα βασικά των κινήσεων. Εντάξει. Όπως θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι, ξεκινάμε από ένα ανοιχτό tile, το οποίο στην προηγουμένη περίπτωση είναι το Shuttlecraft σε εμάς. Να πούμε ότι η αποστολή μας είναι, έχουμε έρθει σε αυτό το heavy cruiser το διαστημόπλοιο, έχουμε κάνει dock και έχουμε μπει εδώ πέρα σε αυτό το δωμάτιο. Και προσπαθούμε να βρούμε το Master Brain, ο οποίος είναι ο super εγκέφαλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την καθοδήγηση των ανθρώπων, έτσι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο εγκέφαλος είναι σε ένα από τα 3 tiles εδώ πέρα. Mm-hmm. Το 2 είναι decoy, δηλαδή αντιπερισπασμός, το άλλο είναι ο εγκέφαλος, δεν ξέρουμε ποιο. Okay. Σκοπός μας λοιπόν είναι να πάμε να καταστρέψουμε τον εγκέφαλο και να ξαναγυρίσουμε πίσω στο δωμάτιο, ώστε να φύγουμε από το αεροσκάφος, έτσι, στο Shuttlecraft. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Όταν ξεκινάμε λοιπόν και παίζω πρώτος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να κάνω το λεγόμενο scan. Είναι οπωσδήποτε υποχρεωτικό και είναι η πρώτη μου υποχρεωτική κίνηση. Scan σημαίνει τι, να ανοίξω ένα tile το οποίο είναι κοντά σε μένα, το πιο κοντινό σε μένα. Δεν χρειάζεται να είναι adjacent, αρκεί να είναι το πιο κοντά. Δηλαδή από εδώ ξεκινάω στο παιχνίδι, δεν μπορώ να ανοίξω αυτό, να πω α, εδώ είναι ο εγκέφαλος, πρέπει να ανοίξω το πιο κοντινό. Προχωρώντας, ανοίγω ούτω καθεξής, εντάξει. Οπότε ανοίγοντας το tile θα πρέπει να το βάλω έτσι ώστε το βελάκι να είναι πάντα στην ίδια φορά με το αρχικό tile που έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν μπορώ δηλαδή να το βάλω έτσι. Και αυτό διότι τα tiles καθορίζουν και τα hatches, είναι οι πόρτες. Οπότε θα μου πεις γιατί να το βάλω μεγάλο έτσι να έχω την πόρτα ελεύθερη, γιατί το βελάκι δεν συμβαδίζει με το βελάκι της βάσης. Αν το βελάκι είχα ξεκινήσει το παιχνίδι έτσι, αυτό το διαλέγω όπως θα ξεκινήσω. Μπορώ να το ξεκινήσω και ανάποδα. Είναι random, έτσι. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι διαλέξαμε να το έχουμε στην ευθεία έτσι, οπότε το επόμενο tile που θα ανοίξω είναι αυτό. Αφού τελειώσω, κάνω το scan δηλαδή, ανοίγω και τα tiles αυτά εδώ, το οποίο το ένα είναι discovery, που σημαίνει ότι θα πάρω μία κάρτα, ότι θα υπάρχει δηλαδή θέση μου ένα το κενάκι από το discovery tokens που θα φέρουμε, το οποίο αντιστοιχεί σε μία κάρτα από ειδικά αντικείμενα, okay. Είναι randomly ακριβώς, βρίσκουμε πράγματα, και το alien που αντιστοιχεί στη δύναμη που θα σκάσουμε στο χάρτη εκείνη τη στιγμή που θα το ανοίξουμε. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα παρουσιάσουν εξωγήινοι. Έτσι, γιατί εμείς αρχίζουμε και κάνουμε σκανάρ με το σκάφος και φυσικά κατοικείται από εξωγήινους. Okay. Βασική προϋπόθεση τώρα λοιπόν στο move. Το σκάν το κάναμε. Πάμε λοιπόν στο move. Ας αφήσουμε το attack. Το move. Όπου υπάρχει μπροστά μου hatch, έχω πρόβλημα σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να περάσω εκτός αν κάνω την πόρτα open. Που σημαίνει hatch open. Okay. Είναι μία από τις 3 κινήσεις που μπορώ να κάνω, open hatch, εντάξει. Δεν έχω ούτε line of sight σε κλειστό hatch, ούτε μπορώ να περάσω από μέσα να το ανοίξω. Κατανοητό. Τα hatches μπορώ να τα κάνω open, μπορώ να τα κάνω lock, να μην ανοίξουν για όλο το γύρο, στον επόμενο γύρο ξεκλειδώνουν πάλι. Mm-hmm. Αυτό με βοηθάει στο να απαγορεύσω στους εξωγήινους να περάσουν στο δωμάτιο. Ναι, είναι μίας μορφής άμυνας, θα πούμε γιατί.
Μπορώ να τα κάνω destroy, δηλαδή να είναι μια τρύπα στον τοίχο, ας το πούμε, μια αποδιαλυμένη. Αυτό τελείωσε, είναι destroyed από ένα ανοιχτό πέρασμα για πάντα, για όλο το παιχνίδι. Και μπορώ να τα κάνω και sealed. Δηλαδή, πάλι σφραγίζω για πάντα, για όλο το παιχνίδι. Το open και το lock στο τέλος του γύρου κάνουν reset. Ξανακλίνουν δηλαδή και ξεκλειδώνουν. Άμα ανοίξουμε το τέλος και εδώ πέρα υπάρχει εξωγήινος και υπάρχει hatch, το ανοίγουμε το... Όλα. Από τη στιγμή που ανοίγω το tile, ανοίγω και όλα τα πλακίδια που έχουν δίπλα. Ακριβώς. Από τη στιγμή που το ανοίγω, ανοίγω και τα tile και βάζω... Ναι, δεν ξέρω καν τι υπάρχει δίπλα. Δίπλα δεν ξέρω τι υπάρχει, τι θα βγει. Δεν ξέρω τι μέγεθος εξωγήινων θα βγει. Αλλά εκείνη την ώρα που το ανοίγουμε ανοίγει όμως. Εκείνη την ώρα που το ανοίγουμε ανοίγει, ναι, δεν έχει σχέση το hatch. Ρα. Γιατί κάνω σκάν με τον υπολογιστή, κάνω σκάν με το ειδικό τέτοιο που έχω στα χέρια, δεν είναι ότι μπαίνω μέσα στο δωμάτιο. Okay. Εντάξει. Εδώ είναι προχωρημένη τεχνολογία. Okay. Οπότε το move μου είναι βασικό πρώτον. Δεν μπορώ να περάσω μέσα από κλειστό hatch και δεν μπορώ να πάω και σε unscanned tile. Ωραία. Κατανοητό. Εδώ όπως βλέπουμε, αν δεν έχει hatch, αν δεν είχε hatch εδώ, για παράδειγμα ήταν έτσι, καταλαβαίνετε ότι η κίνηση είναι ελεύθερη. Δεν χρειάζεται να ανοίξω κάτι. Μπορώ να κάνω move χωρίς να κάνω open hatch. Γιατί μπορώ να κάνω μια κίνηση και να πάω move. Το move μου όμως είναι εδώ. Και το move και το open hatch είναι κινήσεις. Είναι μία από τις τρεις διαθέσιμες. Έτσι. Οκ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε το move το είπαμε. Το open hatch το είπαμε. Εννοείται ότι δεν μπορώ να ανοίξω ένα hatch εδώ πέρα όταν είμαι δίπλα σε κάτι άλλο. Εννοείται ότι πρέπει να είμαι στο τετράγωνο που υπάρχει το hatch. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τώρα, πάμε να δούμε λίγο το τέτοιο, το attack, που είναι το βασικό. Το attack έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανισμό το παιχνίδι, ίσως ένα από τους πιο έξυπνους που έχω δει. Το attack βασίζεται καθαρά σε ένα πράγμα. Τα ζάρια που θα ρίξω προϋποθέτουν να φέρω 1, 2, 3. Αυτά είναι τα hits, αυτά κάνουν hits, ένα δεκάπλευρο, όλα τα ζάρια είναι δεκάπλευρα και αυτό που μου δίνει hit γενικώς είναι το άσο, το 2 και το 3. Το 0 θεωρείται 10. Οπότε δεν λαμβάνει, είναι miss. Εντάξει, οπότε έχω 30% περίπου πιθανότητα, περίπου 30% πιθανότητα στο κάθε ζάρι να κάνω hit. Okay. Yeah. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται το attack. Στην αρχή του παιχνιδιού όλοι μας θα έχουμε κάποια όπλα. Εγώ ας πούμε ότι έχω αυτό εδώ το όπλο το οποίο είναι ένα ray gun. Okay. Ο συμβολισμός του, δεν ξέρω αν το πιάνει εδώ η κάμερα, το πιάνει γυαλίζει. Ο συμβολισμός του όπλου δείχνει το πρώτο τετραγωνάκι που είναι κόκκινο, σημαίνει τι δύναμη έχω όταν είμαι. Όταν χρησιμοποιώ επίθεση μέσα στο tile μου, δηλαδή όταν είναι adjacent ο alien σε μένα, close combat, και το τετράγωνο το δίπλα είναι το distant. Σημαίνει ότι και για ένα τετράγωνο μακριά μπορώ να ρίξω με 3 ζάρια. Ενώ εδώ στο close ρίχνουμε 5. Υπάρχουν και όπλα που ρίχνουν και σε 2 και σε 3 τετράγωνα ακόμα πιο μακριά. Αλλά αυτό εξαρτάται το όπλο. Okay. Δηλαδή το συγκεκριμένο μόνο ένα. Το συγκεκριμένο ρίχνει σε close combat 5 ή σε ένα adjacent. 3 ζάρια. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή έπρεπε να έχει άλλο ένα τετράγωνο δίπλα. Ναι, για να πει ότι θέλω να ρίξω ακόμα πιο πέρα. Εντάξει. Οπότε λοιπόν καλούμε να ρίξω τα 5 ζάρια. Στην προκειμένη περίπτωση που είναι close combat, έχω τη δυνατότητα να ρίξω 5 ζάρια. Ας πούμε λοιπόν ότι ρίχνω τα 5 ζάρια και έρχεται 3 που είναι ένα hit και όλα τα άλλα είναι miss. Okay. Ο εξωγήινος ο συγκεκριμένος που είναι ο leader έχει ένα hit point που σημαίνει ότι με το ένα hit που του κάνω ψόφισε. Τέλος. Θα μου πεις, τι ωραία, τι εύκολο, μια χαρά, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να ζοριστούμε καθόλου. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να ζοριστούμε γιατί πρώτον δεν ρίχνουμε πάντα με 5 ζάρια. Τα 3 είναι πολύ λίγο όταν ρίχνεις 3% στο κάθε ζάρι, εντάξει. Και πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο βασικός μηχανισμός του combat. Αν είχα φέρει και 2 ας πούμε και 1, τότε τι σημαίνει, δεν σημαίνει ότι κάνω 3 damage στον εξωγήινο που είναι εδώ πέρα. Σημαίνει ότι πάντα το πρώτο success που φέρνω στο ζάρι είναι ένα hit. Οπότε αυτό γίνεται απλάει όπου υπάρχει ένα hit, που όλα θα δούμε ότι είναι ένα hit, εκτός από το Sentinel που έχει 4 hit point, τα κάνω απλάει και φεύγει ο εξωγήινος. Εντάξει. Και τα άλλα δύο ζάρια που μένουν είναι overkills. Δηλαδή είναι extra abilities που χρησιμοποιώ με βάση την κάρτα μου, γι' αυτό έχει και το overkill κάτω, ή το overkill του όπλου που χρησιμοποίησα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μου λέει ότι αν κάνω overkill στη ζαριά που την έκανα εδώ, μπορώ να κάνω Acting Rocketeer takes a free move action. Που σημαίνει ότι μπορώ, αφού το χτύπησα, να μετακινηθώ, να πάω δηλαδή και δωρεάν τσάμπα και να ξοδέψω το δεύτερο ζάρι. Και μετά μπορώ το τρίτο ζάρι να το ξαναξοδέψω πάλι εδώ και να πω πάω εδώ. Ή σε κάποιο άλλο από τα overkill. Ακριβώς. Ή σε κάποιο άλλο από τα overkill που έχω. Ουσιαστικά τα overkill θέλεις. Θέλεις τα overkill. Το να κάνεις ένα hit. Μπράβο. Ακριβώς. Γιατί τα overkill δίνουν πολλά combo. Έτσι και extra movement. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή φαντάσου ότι αν ήσουν εδώ. Θα έλεγε καλύτερα να του ρίξω και μετά να φύγω γιατί μπορώ να το πάρω με ένα δωρεάν overkill την κίνηση. Γιατί να ξοδέψω action point. Mm-hmm. Κατάλαβες. Και να χάσω δύο action point
με attack και move. Από τη στιγμή που με ένα καλό, μια καλή ζαριά μπορώ να πάρω δωρεάν free movement. Σωστό. Εντάξει, οπότε κρατάμε στο μυαλό μας ότι. Με overkill δηλαδή παίρνει το special ability. Παίρνει ή το special ability ή του όπλου. Επειδή θα έχει και άλλα overkills από άλλες κάρτες, όχι άλλων καρτών τα overkills, παρά μόνο του όπλου που χρησιμοποιεί. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και overkills στους τέτοιους. Υπάρχουν και overkills, κάθε τέτοιος, κάθε alien έχει και ένα overkill option. Θα σας το λέω εγώ για να μην μπλεχτείτε. Ας πούμε ο συγκεκριμένος leader έχει και ένα psychic scream που σημαίνει ότι όταν αν θελήσω να χρησιμοποιήσω αυτό το overkill του leader, τότε μπορώ αυτό το leader να τον κάνω stun. Δηλαδή, όχι αυτόν, έναν άλλον ας πούμε. Μπορώ να κάνω, λέει stun αυτόν ή έναν άλλον, εάν του κάνεις hit αυτού νου. Και έχεις κάνει και overkill. Δηλαδή, με ένα hit και ένα overkill του κάνω, το φεύγει και χρησιμοποιώ αντί για αυτό το overkill ή αυτό, χρησιμοποιώ το overkill που έχει σαν option άλλου leader και κάνω stun αυτόν. Οπότε αυτός δεν παίζει τη γεια. Καλά ότι μας σκότωσες, τσίριξε δυνατά. Ναι. Εντάξει. Κατανοητό. Ήταν πόνεσες πολύ. Μπράβο. Αυτά λέγονται overkill options και τα έχουν όλοι οι εξωγήινοι. Δηλαδή κάθε εξωγήινος έχει το overkill option το δικό του. Εντάξει, που σημαίνει ότι αν δεν χρησιμοποιήσω αυτό ή αυτό, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό. Ό,τι με βολεύει εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Και πάντα μπορώ να κάνω multiple overkill. Δηλαδή μπορώ να έχω τρία overkill και τα τρία να τα ξοδέψω εδώ πάνω σε αυτό. Τρεις φορές το ίδιο. Okay. Πάλι και πάλι και πάλι. Κάθε βάλει, κάθε ζάρι. Είναι δύσκολο να τα φέρουμε. Εντάξει, ναι, σαφώς. Είναι ζάρι, οπότε αυτό είναι πάγεται. Okay. Κατανοητό το attack. Εννοείται ότι εδώ δεν έχω line of sight. Το line of sight πώς καθορίζεται. Από τις άκρες του tile που είμαι, φεύγουν οι γραμμές και εφόσον πάνε σε τετράγωνο το οποίο δεν έχει hatch, δηλαδή ένα αυτό δεν χάνει ένα τετράγωνο έτσι, για παράδειγμα. Εδώ έτσι. Το βλέπεις. Ναι, από εδώ. Έτσι. Αν δεν είχε εκεί hatch, ένα μισό του. Ναι, εδώ αν δεν είχε hatch, δηλαδή αν το κάναμε, ας το πούμε, ας το κάναμε, όχι, όχι έτσι δεν έχω τέτοιο, ας το κάναμε κάπως έτσι, ναι. Έτσι το βλέπω. Ναι, έτσι το βλέπω γιατί η πόρτα δεν με εμποδίζει. Η πόρτα είναι για το δωμάτιο εδώ. Το να ρίξω στην ευθεία, βλέπεις ότι φεύγει η γραμμή από εδώ. Το range είναι 3 ή 4. Το range είναι 1. Εδώ τώρα ουσιαστικά με αυτό το όπλο δεν μπορώ να ρίξω εδώ. Μπορώ να ρίξω εδώ. Το range είναι 1, αλλά. Είναι 1, το δείχνει. Το κόκκινο είναι close combat. Εδώ θες 2 range. Εντάξει. Το combat, ναι, είναι close combat το κόκκινο. Εντάξει. Απλώς λέμε ότι το line of sight είναι να φεύγει μια γραμμή από την άκρη του πλακιδίου και να μην κόβεται από hatch και να πηγαίνει. Να εκτείνετε, εντάξει. Αυτό είναι το move. Τώρα, το analyze, τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπορώ επίσης να κάνω analyze an item. Όταν θα παίρνω από τα discovery τα πράσινα, θα βρίσκω κάποια items τα οποία έχουν, ας το πούμε, για πιο απλή τέτοια επεξήγηση, έχουν αυτό το σηματάκι που λέει IQ. Αυτή τη ζώνη, ας πούμε, τη force, έστω ότι τη βρήκα και τη μάζεψα, για να τη χρησιμοποιήσω πρέπει να κάνω IQ test. Δηλαδή, να ξοδέψω ένα action, να ρίξω τρία ζάρια και αν φέρω ένα success, τότε αυτή η ζώνη. Πάντα είπαμε ένα 2-3. Ναι, το success είναι ένα 2-3. Αυτή η ζώνη είναι έτοιμη για χρήση. Mm-hmm. Και βάζω τρία πράσινα κυβάκια, γιατί έχει τρία charges. Α, ωραία. Μετά τέλος. Ναι. Okay. Εκτός αν βρω μυστήριο, θα σας το πω. Αλλά ουσιαστικά μετά τα τρία κυβάκια είναι τέλος η ζώνη. Okay. Δεν είναι unlimited use. Ωραία. Okay. Εντάξει. Τυχόν. Φοράζει για δεκόρα, μας αρέσει πολύ. Εντάξει, φορά την κατηγορία. Εγώ που είμαι πολύ χαζός και έχω IQ μόνο 2. Έχεις λιγότερες πιθανότητες. Μπορείς να το πάρεις το αντικείμενο και να το δώσεις στον Νίκο να το κάνει αλλάζει αυτός. Α, γίνεται αυτό. Ναι, γιατί τα αντικείμενα μεταξύ μας θα αλλάζουν. Α, ωραία. Εντάξει, είναι οπότε. Δηλαδή. Είναι και free action. Όχι, το analyze είναι free action. Το exchange είναι free. Δηλαδή, εγώ έχω 5 μέχρι. Έχεις 5 ζάρια. Θες ένα success για analyze και τα υπόλοιπα αν τύχει overkills ξοδεύονται όλα εδώ μόνο, όχι στα όπλα. Γιατί έκανα εκείνη τη στιγμή IQ, δεν έκανα χρυσή όπλου. Εντάξει. Κατανοητό. Οπότε και αυτό είναι μια κίνηση από τις διαθέσιμες τρεις που έχω, τον Allies. Το Subdue Brain or Thrall είναι το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και τα βάζα με τους εγκεφάλους, αυτοί είναι άνθρωποι που εμείς σαν μέλη της ομάδας δεν θέλουμε να τους σκοτώσουμε γιατί υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη γαλήνη που έχουν χάσει, έτσι, επειδή είναι ακριβώς. Λοιπόν, και μπορεί να ξαναγίνουν κανονικοί άνθρωποι, οπότε δεν τους χτυπάμε, δεν τους πυροβολάμε, δεν τους κάνουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να τους βγάλουμε από αυτό το πράγμα, δηλαδή να τους ξυλώσουμε αυτό το σήμα που έχουν στον εγκέφαλο για να τους απελευθερώσουμε. Μπράβο. Για να κάνουμε subdue, πάλι κάνουμε IQ test. Οπότε, με ένα success τους κάνουμε subdue, φεύγουν από το παιχνίδι, αυτοί έχουν ένα hit point με την έννοια ότι με την έννοια ότι βλέπεις not available στο hit point γιατί δεν τους σκοτώνουμε. Ναι. Είναι θέμα IQ. Με success το IQ τους βγάζουμε από το παιχνίδι, εντάξει, και παίρνουμε το κενάκι που είναι σύρμα. Ένα σύρμα που είναι το σύρμα ουσιαστικά που βγάλαμε κτλ. Αυτό το σύρμα χρειάζεται γιατί το έχω στα tokens εκεί πέρα θα το δείξουμε. Αυτό το σύρμα χρειάζεται γιατί υπάρχουν κάποια discovery items που έχουν σχεμάτι, που είναι σχεμάτι, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρω ένα σύρμα
και ένα τέτοιο για να μπορούσα να το φτιάξω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εάν έχω και overkill στο subdue, δηλαδή φέρω ένα success και overkill, τότε αυτόν θα τον βγάλω από τη μέση, θα πάρω το σύρμα και θα πάρω και μια κάρτα, θα τραβήξω την πρώτη κάρτα, το rescue του Thralls, το οποίο είναι πολύ απλή, είναι ο πολίτης που έσωσα. Είναι λοιπόν, αυτή εδώ είναι σοκόμα, η οποία once per turn μου δίνει δυνατότητα να ρίξω ένα ζάρι και αν είναι success το ζάρι, 1-2-3, κάνω heal 1 HP σε μένα. Εντάξει, είναι extra abilities. Όλοι οι rescued, οι thralls αυτοί εδώ, υποτίθεται είναι άνθρωποι τους οποίους τους σώζω και μας δίνουν τις ιδιότητες που τους σώσαμε. Οπότε και το subdue είναι σημαντικό. Ωραία. Εντάξει, το talent που λέει, έχω τη δυνατότητα να ξοδέψω ένα AP για να χρησιμοποιήσω το talent κατευθείαν χωρίς να περιμένω overkill. Να πω, ναι, ξοδεύω ένα AP και κάνω το talent μου χωρίς να περιμένω ζάρι. Ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί το χρειάζομαι. Εντάξει, αντί να περιμένω overkill. Αλλιώς είναι μόνο overkill αυτό. Okay. Παίζει, αυτή τη στιγμή παίζει ένας κάπτεν ο οποίος ουσιαστικά έχει HP αρκετό. Παίζει ο Χρήστος που έχει, είναι officer αυτή, εδώ πέρα έχει σχέση με τη... με, κάτι σαν τελέπαθη ας το πούμε, έχει αυτό το εργαλείο. Εδώ είναι, ναι, ο Νίκος μπορεί και χειρίζεται πιο καλά hatches και τα σχετικά. Και ο εσύ Βαγγέλη έχεις healer, ας το πούμε το αντίστοιχο, είναι ο γιατρός που είναι πιο πολύ σε, επιδίδεται σε healing. Και ο Δημήτρης είναι πιο πολύ σε combat. Θα έλεγα γιατί έχει δύο attack points και ένα combat. Και τι είναι και αυτό. Λοιπόν, τι είναι αυτά. Τα attack points είναι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω από όλες τις κινήσεις. Αυτά είναι action points. Περίμενε, είναι action points ακριβώς. Εσύ έχεις δύο action points και ένα attack. Δηλαδή μια κίνηση σου από τη θέση είναι αναγκαστικά attack. Αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά attack υποχρεωτικό. Ο Νίκος και ο Χρήστος έχουν δύο attack points και ένα non-combat. Εσύ μπορείς να κάνεις μέχρι και τρία combat, γιατί τα attack points... Ναι, τα attack points τα κάνεις ό,τι θες. Τα non-combat όμως δεν μπορείς να κάνεις combat. Εγώ έχω τρία ό,τι θέλω. Για να δείξει ότι έχω σε φιλό, εκεί δεν μπορεί να είναι και καλό στη μάχη να βάλει. Μπράβο. Ενώ ο Βαγγέλης, ας πούμε, επειδή είναι και healer, έχει δύο attack points, ας το πούμε, και ένα non-combat. Okay. Εντάξει. Heal για να κάνω, τι κάνω, IQ test πάλι. Στο success, κάνω restore ένα cube. Και πόσα ζάρια είναι. Ανάλογα με τα IQ σου. Εσύ στο 2 θα ρίξεις 2 ζάρια. Με ένα success, ωραία. Αν κάνεις overkill στο heal, πάλι τέτοιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Πολύ ωραίο το. Ναι. Ναι, πολύ εύκολο γιατί ουσιαστικά δεν κάνεις assign τα damages με διάφορα ζάρια. Κάνεις overkill γιατί είναι τα combos που τα χρειάζεσαι. Σωστό. Okay. Okay. Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν παίξουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο, κρατάμε στο μυαλό μας ότι το να είμαστε μαζί στο ίδιο τετράγωνο δεν παίζει, μας βοηθάει να κάνουμε exchange items, εντάξει. Να πούμε ότι τα όπλα τα χρησιμοποιούμε όσες φορές θέλουμε στο γύρο. Τα gear που έχουμε, που θα αποκτήσουμε από εδώ πέρα, από τα rocketed items ή τα discovery items, θα κάνουμε μόνο μια φορά στο γύρο χρήση. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει το force field belt, ας το πούμε, δεν μπορώ να πω ότι θα παίξω ένα τέτοιο και μετά ξανά ένα τέτοιο και μετά ξανά τρία charge σε ένα γύρο, εντάξει. Okay. Ενώ τα guns είναι όποτε θέλουμε και τα personal items. Υπάρχουν και κάποια personal items. Και τα όπλα μπορούμε να τα αλλάξουμε έτσι. Και τα όπλα μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά εάν έχω ρίξει με το ray gun και στο δώσω στον ίδιο γύρο, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρει να ρίξεις κι εσύ. Ναι. Μπορείς να το κάνεις μόνο να το χρησιμοποιήσεις. Να σου πω πάρτο για να το χρησιμοποιήσεις. Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αφού παίξουμε λοιπόν όλη τη γύρα, έχει τη σειρά των alien. Οι εξωγήινοι κινούνται με μια συγκεκριμένη σειρά, παίζουν πρώτα τα βαζάκια. Παίζουν μετά οι leaders που είναι αυτοί εδώ, μετά θα παίξουν οι Saucerman, μετά θα παίξουν οι Sentinel, μετά θα παίξουν οι Thrall ή οι Warthrall ανάλογα με το σενάριο, τα Leeches και τα Bugs. Να πούμε τώρα εντάχει τι κάνουν. Καταρχήν όλα έχουν ένα HP εκτός από το βάζο που έχει 2 HP και το Sentinel που είναι το πιο βαρύ, που έχει 4. Έχει 4, ακριβώς. Έχει 4 hit point. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω 4 φορές combat, έτσι, γιατί φαντάζω ότι κάθε combat που κάνω είναι ένα damage, ένα. Στην καλύτερη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το βαζάκι τι κάνει. Το βαζάκι δεν μετακινείται, έχει attack dice 0, δεν ρίχνει ζάρι, όμως έχει ένα attack range 2, δηλαδή αν το βάζω μου είναι εδώ, τότε πιάνει ως εδώ και κάνει mind control. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όπως τα έχω παίξει εγώ, γιατί παίζουν αυτοί μετά από μένα, θα μου πάρει ένα AP, θα μου το βάλει εδώ και στον επόμενο γύρο θα κάνω reset. Θα γυρίσω τα δύο AP μου στη θέση τους και αυτό θα πάει στο spend. Που σημαίνει ότι θα ξεκινήσω με ένα action λιγότερο. Οπότε αυτό όσο αρχίζει και εκπέμπει αυτό το πράγμα, μας ζορίζει γιατί χάνουμε και είναι global το effect που κάνει. Έτσι δεν είναι όποιος είναι. Δηλαδή είμαστε και τρεις εδώ και τρεις θα φάμε ένα AP μείον. Ωραία. Εντάξει. Δύο range έχει. Έχει δύο range ακριβώς. Ένα και δύο. Δεν ρίχνουν ζάρια. Όχι. Είναι αυτόματο. Αυτό άπαξ σε πιάσει σε range 2 είσαι τελειωμένος. Αντένα. Τι. Αντένα. Ναι, είναι ακριβώς αντένα. Εντάξει.
Okay. Εμείς για να το χτυπήσουμε αυτό το βάζο πρέπει να το κάνουμε πρώτα ένα hit point. Ναι. Με attack. Και όταν, να σπάσουμε, ας το πούμε, το βάζο, το καπάκι. Και μετά να του κάνουμε ένα subdue, δηλαδή να ρίξουμε IQ test για να το διαλύσουμε. Okay. Εντάξει, εάν το διαλύσουμε θα πάρουμε μια κάρτα Dominated Brain, τον μπλιάχ που λέει, γιατί είναι το εγκέφαλος, ναι, το οποίο μας δίνει συν ένα IQ μόνο μας στο παιχνίδι. Oh. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί πήραμε τον εγκέφαλο, ρε παιδί μου, τον αποκωδικοποιήσαμε και το IQ μας έχει ανέβει. Εντάξει. Ακριβώς, να κολλάσει ένα εγκέφαλο στο κεφάλι και προχωράς. Εντάξει. Brain είναι jar. Ακριβώς. Λοιπόν, ο leader έχει το εξής χαρακτηριστικό. Κινείται δύο θέσεις, ρίχνει τέσσερα ζάρια και έχει attack range 1. Και close combat φυσικά, έτσι εννοείται. Ποιο το κινεί? Εγώ, το παιχνίδι μόνο του. Ποιο? Δηλαδή, όπως είναι εδώ, έχει και ένα πλεονέκτημα φοβερό. Δεν βλέπει hatches. Δηλαδή, αυτός από εδώ, εδώ, με βλέπει. Γιατί αυτοί έχουν μια ικανότητα, ας το πούμε, πες το, πώς να το πούμε έτσι, mind controlling, ας το πούμε, ιδιότητα που μπορούν... Ναι, όχι, ανοίγουν τα hatches, ρίχνουν και τα ξανακλίνουν. Οπότε βέβαια δεν τους μπλοκάρουν τα hatches. Οπότε θεωρητικά στο movement του αυτός μπορεί να έρθει κατευθείαν έτσι, χρειάζεται να κάνει open hatch, το κάνει αυτόματα με το μυαλό του. Ναι. Κινεί τις πόρτες. Okay. Οπότε μας βλέπει εδώ, δεν κρυβόμαστε. Το brain in a jar, όπως αυτό εδώ, και αυτό μας βλέπει, δεν καταλαβαίνει hatches. Εντάξει. Okay. Ο leader λοιπόν ρίχνει αυτά τα ζάρια, κινείται και έχει το βασικό ότι όταν περάσει από ένα τετράγωνο που έχει saucerman, που είναι οι απλοί, ας πούμε, στρατιώτες, αν κάνει 1-2, τον παίρνει μαζί του και το φέρνει. Τζάμπα. Τζάμπα. Αυτός όμως μετά δεν μετακινείται, δεν κάνει και αυτός κίνηση. Έχει κερδίσει την κίνηση του leader. Okay. Απλώς φουντώνει το στρατό γύρω του, κατάλαβες. Οπότε είσαι πιο περικυκλωμένος όταν θα έρθει η ώρα, ας το πούμε. Okay. Ωραία. Και αυτός δυνατός. Ο Saucerman έχει ένα hit point βέβαια και αυτός, έτσι. Ένα hit point έχει ο Saucerman, ο οποίος κάνει ένα move, δύο ζάρια, ένα attack range και overkill effect, άμα φέρει δηλαδή και αυτός overkills, κάνει mind control, δηλαδή ουσιαστικά χάνει το EP. Μπράβο, το mind control αυτού νου εδώ είναι το panic, που σημαίνει ότι θα χάσω ένα μπλε. Οπότε σε τυχόν, ναι, το οποίο που σημαίνει ότι τυχόν overkill αυτού εδώ έχουμε θέμα. Γιατί με 0 οξυγόνο τελειώσαμε. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε πάλι οξυγόνο πίσω? Μπορείς να κερδίσεις από discovery και μόνο. Μπορώ να σου δώσω εδώ οξυγόνο? Ναι, μπορείς. Μπορείς. Από discovery μόνο, ναι, από το heal και τέτοια. Το heal είναι μόνο το, γι' αυτό είναι βασικό το οξυγόνο. Επίσης το οξυγόνο που δεν είπαμε, το γράφει όμως, μπορώ να ξοδέψω ένα για να κερδίσω ένα action point ακόμα. Εντάξει. Είναι ζόρικο όμως γιατί είμαστε 5 παίκτες. Βλέπεις ότι στους 2 παίκτες έχει 6 μπλε κυβάκια. Ναι. Αλλά είναι balance, ναι, γιατί στους 6 παίκτες παίρνει την πιστολή διάφθονο και περισσότερες ιδιότητες κτλ. Okay. Λοιπόν, μετά παίζει ο Sentinel. Ο Sentinel έχει 2 move, 6 dice, 0 range, παίζει μόνο close combat, δηλαδή από εδώ δεν μου κάνει τίποτα. Όμως όταν έρθει εδώ θα φάω 6 ζάρια στο κεφάλι. Μπράβο. Συν με το που μπαίνει στο τετράγωνο και με πιάνει, μου δημιουργεί το λεγόμενο τέτοιο, terror. Εντάξει, όχι terror, με πιάνει panic. Κλάσο. Εντάξει. Που σημαίνει panic τι, σημαίνει χάνω μπλε. Κλανωμένη. Όπως και με το overkill του Saucerman. Αλλά αυτός είναι από μόνος του τούμπανο, οπότε με το που σε τον βλέπεις, δηλαδή πανικοβάλλες, αρχίζεις να αναπνέεις και χάνεις οξυγόνο. Ακριβώς, ναι, είναι το θεματικό. Οκ. Ο overkill ο τύπος έχει terror, που σημαίνει τι, ότι όταν μου κάνει και overkill, αναλόγως αν θα ρίξω το ζάρι, είναι το terror του, το θα ρίξω το ζάρι, στο 2, στο 1 θα κοιτάξω να πάω προς τη φορά που δίνει το βελάκι, στο 1 ζάρι, στο 2 θα αρχίσω να μετράω clockwise, δηλαδή θα πάω προς τα δω, 3, 4, 5, 6. Αν μπορώ να περάσω. Ναι, αν δεν μπορώ να περάσω, παθαίνω hit. Γιατί είμαι εγκλωβισμένο στο δωμάτιο, πάω να φύγω και χτυπάω πάνω στην πόρτα, ας πούμε, και πάθαινε damage. Ακόμα. Έτσι, είμαι σε πανικό, ρε, ναι, δεν ψάχνω πόρτες. Την κάνω αυτομάτως, έχω πάθει panic. Έτσι, καλό. Λοιπόν, εντάξει, με 9 και 0 είναι τίποτα το εφέ του, με 7 και 8 πάω όπου θέλω. Εντάξει, είναι λίγο πιο έτσι, δηλαδή το πανικοβάλλομαι, αλλά τουλάχιστον έχω μια εγκράτεια, ας το πούμε, και διαλέγω που θα πάω. Okay. Yeah. Βέβαια, εφόσον μπορώ να κινηθώ, έτσι, γιατί δεν έχει χάτς και δεν είμαι περικυκλωμένος και κλεισμένος στο δωμάτιο. Okay. Okay. Λοιπόν, το Warthrall αυτό είναι οι άνθρωποι που είπαμε και τα λοιπά. Εμείς εδώ ξεκινάμε το παιχνίδι σαν Warthrall και όχι σαν Thrall. Warthrall είναι πολύ χειρότερα από τα Thralls. Έχουν ένα move, 3 dice, attack range 0. Έχουν ένα κακό ότι δεν μπορούν να κινηθούν
και να επιτεθούν ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν εκεί μετακινηθεί για να σε βρει, δεν μπορεί να σου επιτεθεί κιόλας. Εντάξει, οπότε αυτό είναι καλό για μας. Αν ξεκινήσει γύρα έτσι και σε βρει εδώ, σε επιτίθεται. Ωραία. Okay. Εμείς δεν τους χτυπάμε αυτούς, παρά μόνο με subdue, με IQ test, για να τους βγάλουμε το σύρμα από το κεφάλι και τα σχετικά. Ωραία. Εντάξει, το overkill αυτού νου είναι το grapple, που σημαίνει ότι όσο είναι στο τετράγωνο μαζί με σένα, δεν μπορείς να φύγεις. Σε έχει καθυλωμένο. Εντάξει. Mm-hmm. Στο mission υπάρχει ένα control room, το οποίο είναι ή αυτό, δεν ξέρουμε ποιο είναι, το οποίο ελέγχει αυτούς εδώ. Αν το καταστρέψουμε το room αυτό, τότε αυτοί γυρίζουν από world thrall σε thrall. Σε απλούς ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι αντί για τρία ζάρια ρίχνουν ένα. Οπότε το θέλουμε αυτό. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Και υπάρχει και το sentinel room, που ουσιαστικά καθοδηγεί αυτούς, όπου εάν το καταστρέψουμε, αυτοί εδώ δεν θα μπορούν να περνάνε από τις πόρτες. Είπαμε ότι αυτοί δεν περνάνε από τις πόρτες. Στο mission αυτό όμως μπορούν και περνάνε μέχρι να καταστρέψουμε το δωμάτιο που είναι thrall control. Α, okay. Οπότε δουλεύουν όπως αυτοί εδώ. Και να περνάει το sentinel μέσα από τις πόρτες είναι ένα θέμα. Ναι. Διότι δεν μπορείς να παίξεις κρυφτούλι που το θέλεις. Έχει εξιζάρια ο τύπος, έτσι. Οπότε θέλουμε να καταστρέψουμε το control room αυτονών και αυτονών. Για να μπορούσουμε. Για να τους μαλακώσουμε λίγο σε level. Εντάξει. Ακριβώς. Υπάρχει το leech που είναι αυτή εδώ η βέλα, ας το πούμε. Κινείται ένα, ρίχνει τρία ζάρια, attack range 0, κάνει μόνο close combat, όμως έχει ένα φοβερό εφέ στο overkill, έχει spawn. Αν σε χτυπήσει, θα βγάλει κι άλλη και αυτή η άλλη θα σου επιτεθεί αυτομάτως. Και αν σε χτυπήσει κι άλλη, θα βγάλει κι άλλη και αυτή η άλλη θα σε χτυπήσει αυτομάτως. Καλό είναι να μην μένουν όρθιες. Εντάξει, ναι. Αυτό κάνει το leech. Και επίσης δεν μπορεί να μετακινηθεί και να επιτεθεί και στην ίδια γύρα. Το μόνο καλό. Δηλαδή, αν είναι εδώ και έρθει εδώ, σταματάει εκεί και δεν πετύχεται. Εντάξει. Όμως έχει spawning, το οποίο είναι ασταμάτητο. Αν σου βρίσκει kills, συνέχεια. Τρως. Okay. Λοιπόν. Τελευταίο είναι το bug, που έχει ένα φανταστικό μηχανισμό. Τα bug τι είναι? Τα bug φυσικά βγαίνουν από τους αραγωγούς. Θα δούμε ότι εδώ έχει αραγωγό. Οπότε, αν δεν είχε αραγωγό, θα περιμέναμε να εμφανιστεί πλακίδιο με αραγωγό για να βγουν αυτά. Οπότε, αν τραβήξουμε άλλο ένα πλακίδιο με bug, αυτά θα εμφανιστούν από εδώ. Βγαίνει από τον αγωγό. Δεν βλέπουν πόρτες, δεν χαμπαριάζουν, περνάνε κάτω από τις πόρτες, δεν καταλαβαίνουν χρηστό. Και έχουν ένα φοβερό μηχανισμό. Δώσουμε ρε Χριστό δύο bug ακόμα. Τι γίνεται με τα bug? Τα bug από μόνα τους έχουν την αίσθηση της ομάδας. Δηλαδή, αισθάνονται πολύ πιο δυνατό όταν είναι ομάδα και όχι μεμονωμένα. Οπότε, αν ένα bug ξεκινήσει τη γύρα του έτσι και δεν είναι κανένα άλλο bug επάνω στο χάρτη, τότε θα σου επιτεθεί ρίχνοντας ένα ζάρι. Okay. Αν όμως εντοπίσει ότι υπάρχει και άλλο ένα bug εδώ, τότε αυτά τα bug θα παίξουν με σκοπό να κάνουν swarm, δηλαδή να κάνουν σμήνες, αγγέλικος να το πω, έτσι. Οπότε αυτό το bug θα φύγει από πάνω σου, όσο και να φαίνεται παράξενο, για να πάει να μετακινηθεί εδώ, έχουν ένα movement. Αυτά στον επόμενο γύρο μπορούν να μετακινηθούν τώρα δύο θέσεις, γιατί κάθε bug δίνει ένα movement. Οπότε καταλαβαίνεις, με 4 bugs μπορούν από εδώ 1, 2, 3, 4. Εντάξει, βέβαια για κάθε position που μετακινούνται, χάνεται και η δύναμή του στο attack. Δηλαδή, αν μετακινηθούν τα 4-2 θέσεις, θα επιτεθούν με 2 ζάρια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ένας μήνος με 6 bugs και 2 τετράγωνα από σένα μακριά θα επιτεθούν με 4 διαφορετικά ζάρια χωρίς overkill. Κάθε ζάρι είναι και hit. Δηλαδή, μπορεί να σκόνει 4 hit με τη μία. Εντάξει. Δηλαδή, το κάθε bug έχει και ένα ζάρι. Δεν κάνει overkill. Εμείς, όταν του επιτεθόμαστε με ένα kill, είσαι εντάξει. Με overkill μπορείς να του κάνεις exterminate, να σκοτώσεις κι άλλο ένα. Α, εδώ τα overkill σου δηλαδή. Ακριβώς. Που γίνανε in range και loss. Και line of sight, έτσι. Οπότε τα bugs πάντα κινούνται ομαδικά. Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί να φύγει από εδώ, να έρθει, αν είναι έτσι, ας πούμε, και είναι ένας, ας πούμε, παίχτης εδώ. Πώς θα παίξουν αυτά? Θα παίξουν ένα. Όχι, ναι, πρόσεξε, γιατί αυτό θα έρθουν εδώ. Μπράβο, έρχονται πιο κοντά. Αυτά τα δύο θα πάνε μία κίνηση, γιατί το ένα κινήθηκε και το άλλο κινήθηκε και αυτό θα έρθει εδώ. Οπότε αυτά τώρα έχουν movement 3 στην επόμενη. Οπότε αν με βρουν εδώ, θα κάνουν και τα 3 movement εδώ. Μπορώ να περάσω εγώ. Ναι, εσύ περνάς και θα ρίξουν 2 ζάρια ακριβώς. Όπου κάθε ζάρι είναι από μόνο του hit. Εντάξει, εσύ γενικά περνάς μέσα από εξωγήινους, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν έγινε δεν μπλοκάρεσαι. Okay. Παρά μόνο από το thrall, έτσι, που σε καθυλώνει στο πλακίδιο που βρίσκεται. Ναι. Εκτός να καταστρέψουν το δωμάτιο.
Εντάξει. Αυτά δεν έχουν overkill γιατί ρίχνει με ένα ζάρι το καθένα. Τα bugs. Τα δωμάτια είναι αυτό εδώ που λέτε, κύριε. Τα δωμάτια, ναι. Ένα, ναι. Είναι ένα εδώ και ένα εδώ. Ένα για τα thrall και ένα για τα sentinels. Δεν ξέρουμε ποιο είναι πού. Okay. Ο brain είναι σε ένα από τα τρία. Ναι, το... Επιπλέον, όπου βλέπετε alert, με το που πατήσουμε εδώ, θα ανοίγουν και τα alert πλακίδια, τα οποία υποτίθεται έχουμε μπει στην επικίνδυνη ζώνη και ενεργοποιείται το σύστημα alert του αεροσκάφου. Mm. Αυτά που θα εμφανίζονται τα aliens από εδώ, θα πηγαίνουν από εδώ. Δεν θα εμφανίζονται εδώ. Εδώ θα εμφανίζονται μόνο τα aliens αυτά. Οπότε, ό,τι βγαίνει από κόκκινο θα μας έρχεται από εδώ πέρα πια. Ωραία. Οπότε εμείς. Ακριβώς. Θα τα βρίσκουμε στο γυρισμό γιατί πρέπει να σκοτώσουμε το brain και να γυρίσουμε και πίσω. Ναι. Κατανοητό. Μπορούμε να φύγουμε. Μόνο από. Ναι, αν δεν φτάσουμε εδώ να φύγουμε να εγκαταλείψουμε το σκάφος, δεν κάνουμε τίποτα. Ωραία. Εντάξει, δεν μπορούμε να φύγουμε πουθενά αλλού. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θα δούμε και κάποια άλλα πραγματάκια στην πορεία, κάποιες λεπτομέρειες που εντάξει, τα έχω, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε τώρα στην κάμερα κτλ. Το βασικό παιχνίδι είναι αυτό. Ωραία. Θα διαλέξουμε κάποια αντικείμενα για αρχή. Και αυτός βοηθώσει. Είναι εύκολο, παίρνει περίπου γύρω στις 2 ώρες. Εκτός αν μας ξεκάνουν πανεύκολα τα bugs που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Γιατί είναι καθαρά cooperative και βαρύ cooperative. Οκ, okay. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.